Εμείς καταδικάζουμε ακριβώς την Ισραηλινή κατοχή που εδώ και 16 χρόνια μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια Παλαιστίνιους οι οποίοι κυριολεκτικά ζουν σε μία φυλακή χωρίς ούτε στοιχειώδες υποδομές. 4-5 μέρες να έχουν την εβδομάδα ηλεκτρικό ρεύμα, ελάχιστες ώρες, ό,τι πιο βρώμικο νερό κτλ. Είναι αποτέλεσμα δηλαδή αυτής της Ισραηλινής κατοχής που τώρα κλιμακώνεται, αυτού του κράτους δολοφόνου όπως λέμε εμείς, και απέναντι σε αυτή την Ισραηλινή κατοχή η οποία στρέφεται και ενάντια στον Παλαιστινιακό λαό αλλά και ενάντια στον λαό του Ισραήλ, εμείς λέμε ότι υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού. Ένα λεπτό, γιατί μπορεί εγώ να μην έχω καταλάβει. Το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού, για να το ολοκληρώσω, να παλεύει για Παλαιστίνη στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Εμείς θεωρούμε ότι εκφράστηκε και σε αυτές τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές ακριβώς ένα ρεύμα αμφισβήτησης αυτής της κυρίαρχης πολιτικής, μιας πολιτικής που θυσιάζει στο βωμό του κέρδους τις ανάγκες των πολλών, δηλαδή των εργαζομένων, των αυτοαπασχολουμένων, των βιοπαλαιστών ανδρών και γυναικών της νεολαίας μας, μόνο και μόνο για να εξυπηρετηθούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα οι μεγαλοεργολάβοι με βάση και τις ίδιες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ίδιων των κυβερνήσεων. Νομίζουμε ότι εκφράζεται αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης. Υπάρχει άνοδος του κύρους του κόμματος, δηλαδή στις περιφερειακές εκλογές από 6,86%, αν θυμάμαι καλά, το 19, το ΚΚΕ με τη στήριξη ενιαία στους συνδυασμούς της λαϊκής σπήρωσης στις 13 περιφέρειες ξεπερνάει, είναι 10% και κάτι. Εκφράζεται δηλαδή αυτή η δυναμική και γι' αυτό καλούμε στο δεύτερο γύρο, στην Πάτρα, στην Κεσαριανή, στο Χαϊδάρι, στην Πετρούπολη, στον Τύρναβο και αλλού που το η δυνάμεις του Νίκη Αρέντι, αν τελικά πάει για δεύτερο γύρο. Μάλλον δεν πηγαίνει, αλλά και να πάει... Και να πάει είναι η δυνάμεις της λαϊκής εισπύρωσης στο ψηφοδέλτιο να ενισχυθεί ακριβώς για να εκφραστεί την επόμενη μέρα των εκλογών ένα στήριγμα στον αγώνα που θα δίνουμε ο εργαζόμενος λαός απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Και από αυτή τη σκοπιά λέμε ότι το άκυρο λευκό εκφράζει ότι εμείς καλούμε τους εργαζόμενους και το λαό να μην δείξουν, να μην ρίξουν λευκή επιταγή, πώς να κάποιος το πω, όμως θα βγει να δώσουν πράσινο φως ακριβώς σε δυνάμεις που την επόμενη μέρα θα κληθούν να υλοποιήσουν αυτά που είπε και ο Πρωθυπουργός περί αναπτυξιακού σχεδίου, δηλαδή το πώς θα προχωρήσει ακόμα πιο αποφασιστικά να γίνουν περιφερειάρχες και δήμαρχοι με βάση αυτές τις κατευθύνσεις, dealer των επιχειρηματικών συμφερόντων, να υλοποιήσουν αφού ακόμα το, πιο αποφασιστικά. Το πήγες έτσι, από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Την να ιδιωτικοποίηση λειτουργιών του Δήμου, ακόμα πιο ασφυκτικό έλεγχο με βάση τον τελευταίο νόμο για τοπική διοίκηση. Κύριε Νομοστοπούλου, πάμε σε εσάς.